Φαίνεται λοιπόν ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνεννοήσεις για ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους και ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός. Πάμε στον απεσταλμένο του Sky στο Τελαβίβ, το Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Σταύρο. Σύμφωνα, Γιάννη, με Αμερικανούς αξιωματούχους, φαίνεται πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή να συζητάνε ακόμη και για τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν και θα επιστραφούν στη Γάζα, ως αντάλλαγμα βεβαίως για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται εδώ και 10 μήνες. Μάλιστα, οι πληροφορίες των Αμερικανών λένε ότι στο πλαίσιο αυτό συζητούν και για την παρουσία του Ισραηλινού στρατού σε περιοχές των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, όχι σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές, αλλά να διατηρήσει ο Ισραηλινός στρατός την παρουσία του στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, σε περιοχές όμως που δεν βρίσκονται άμαχοι. Παρά την απόρριψη της ενδεχόμενης συμφωνίας από τη Χαμάς χθες, φαίνεται πως έχει γίνει πρόοδος. Αυτά συζητούν οι τεχνικές ομάδες, Γιάννη, που παραμένουν στο Κάιρο, και όπως λένε οι Αμερικανοί, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως να μπορέσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Βέβαια, την ίδια ώρα, Σταύρο, που η διπλωματία προχωρεί με αυτά τα προσεκτικά βήματα, στο πεδίο μαθαίνουμε ότι ο Σινουάρ δεν κρύβεται πλέον στα υπόγεια, αλλά κυκλοφορεί στη Γάζα. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times αλλά και δημοσίευματα του Βρετανικού τύπου, ο Γιαχία Σινουάρ, ο πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης και νούμερο ένα στόχος του Ισραήλ, φαίνεται πως δεν βρίσκεται πια στα τούνελ. Αυτό, λένε, οφείλεται στην διευρυμένη πλέον παρουσία των Ισραηλινών στα υπόγεια, στις σύραγγες της Γάζας. Έχουν ψάξει το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου δικτύου και εκτιμούν ότι ο Σινουάρ πλέον, ο ηγέτης της Χαμάς, βρίσκεται ανάμεσα στους αμάχους, όπου κρύβεται. Κάποια δημοσίευματα μάλιστα λένε ότι έχει μεταμφιεστεί κιόλας για να μην εντοπιστεί από τους Ισραηλινούς στρατιώτες, που όπως καταλαβαίνουμε κάνουν φίλο και φτερό αυτές τις ημέρες με περισσότερες επιχειρήσεις στη Γάζα. Κλείνοντας, να σας πω, Γιάννη, πως στο βόρειο μέτωπο, μετά τη χθεσινή επίθεση της Χεζμπολάς, σήμερα ήταν μία ημέρα, θα λέγαμε, επιστροφής στην κανονικότητα, με λίγες ενέργειες, χωρίς υψηλό ρίσκο, μετρημένες, θα λέγε κανείς, όπως αυτές που γίνονται τους τελευταίους 10 μήνες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο Ιωαννίδη.